Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 7 ακριβώς. Συνεχίζουμε σε αυτοδιοικητικό μοτίβο. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στους Δήμους. Καταργούνται όλες ουσιαστικά οι δημοτικές επιχειρήσεις και δημοτικοί οργανισμοί. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις. Μόλις 16 σε όλη την Ελλάδα είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι οργανισμοί που γλιτώνουν την κατάργηση με βάση αιτήματα των Δήμων. Σε επίπεδο Κρήτης έχουμε μόλις μία δημοτική επιχείρηση. Είναι η κοινοφιλής επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά. Μόνο αυτή γλιτώνει την κατάργηση. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Πλατανιά για να μας πει περισσότερα. Κύριε Μαλανδράκη, καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Συγγνώμη, αλλά έχω πολύ κακό ήχο. Δεν σας ακούω σχεδόν καθόλου. Μας ακούτε τώρα? Προσπαθώ. Για πείτε μου την ερώτηση, αν τα καταφέρουμε. Λοιπόν, είπαμε ότι μόλις 16 δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί γλιτώνουν την κατάργησή τους σε πανελλαδικό επίπεδο και εδώ στην Κρήτη μόλις μία. Είναι η δική σας κοινοφελής επιχείρηση και ΔΥΠ στο Δήμο Πλατανιά, κύριε Μαλανδράκη. Λοιπόν, παρότι έχει πάρα πολλές παρεμβολές, έχω την εκτίμηση ότι η ερώτηση αφορούσε την εξαίρεση της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Πλατανιά. Σωστά. Στην Κρήτη, σε σύνολο δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου νομικών προσώπων και μία από τις 16 εξαιρέσεις στο σύνολο των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στη χώρα. Σωστά. Σωστά, σωστά, κύριε Μαλανδράκη. Είχαμε κάνει ως Δημοτικό Συμβούλιο τη διαδικασία που προβλέπεται για να εξαιρεθούν και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχουμε, που έχει παιδικού σταθμού, και η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου. Αυτή τελικά εξαιρέθηκε, γι' αυτή με ρωτάτε. Η επιχειρηματολογία βασίστηκε ότι η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου είναι εργολάβος αυτή τη στιγμή, μετά από ένα διεθνή δημόσιο διαγωνισμό που έκανε η Περιφέρεια Κρήτης και αφορούσε τη δακοκτονία. Έτσι λοιπόν, έχει υπογράψει μία τριετή σύμβαση, η οποία φυσικά έχει ελεγχθεί από το ελεκτικό συνέδριο προηγουμένως, με όλα τα εχέγγυα της νομιμότητας και της δυνατότητας να εκτελέσει το έργο που της έχει ανατεθεί, για περίπου 4 εκατομμύρια ελαιόδεντρα στο νομό Χανίων. Το σύνολο των ελαιοδέντρων του Δήμου Πλατανιά, αλλά και τμήμα ελαιοδέντρων του όμορου Δήμου Χανίων. Ακριβώς επειδή είναι εργολάβος, μπορούσε να αναλάβει έργο και σε άλλες περιοχές. Είναι η μοναδική επιχείρηση κοινοφελή Δήμου η οποία έχει πετύχει να μπορεί να αναλαμβάνει μετά από διαγωνισμό τέτοιο έργο, κατά πολέμηση του δάκου, της δακοκτονίας όπως λέμε, και μάλιστα είναι κάτι το οποίο το κάνει τα τελευταία χρόνια με μεγάλη, θα έλεγα, επιτυχία. Με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν πάντα. Έτσι, φέτος είμαστε στην πρώτη χρονιά από τις τρεις, όπου μετά από τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό είναι ανάδοχος της κοινοφελής επιχείρησης και δεν μπορούσε αυτό το αντικείμενο, εάν έκλεινε η επιχείρηση, να μεταφερθεί και να εκτελεστεί από το Δήμο. Δηλαδή θα γινόταν εργολάβος πλέον ο ίδιος ο Δήμος. Εάν όμως μπορούσε ο Δήμος να ήταν εργολάβος, τότε μια σειρά από Δήμοι, και όχι μόνο στην Κρήτη, και σε άλλες περιοχές της χώρας, θα ήταν και αυτοί εργολάβοι σε αντίστοιχα αντικείμενα δακοκτονίας. Κάτι όμως που το εφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην πραγματικότητα δεν το επιτρέπει, γιατί είναι κατά μία έννοια και εμπορική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν, εμείς επιχειρηματολογήσαμε, δώσαμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα, τα οποία δεν σας κρύβω ότι στην αρχή δεν έβρισκαν σύμφωνος ούτε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά ούτε και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Και ήταν σαφές κατά αυτούς ότι θα πηγαίναμε σε λύση της κοινοφελούς επιχείρησης. Έτσι, κάναμε και επιτόπιες επισκέψεις και με τον ίδιο τον Υπουργό μίλησα, όπου τους εξηγήσαμε ότι τι θα σημαίνει η λύση της επιχείρησης. Πρώτον, δεν μπορεί να μεταφέρει το αντικείμενο στο Δήμο. Δεύτερον, θα πληρώσει η επιχείρηση κάποια κόστη, δηλαδή θα καταπέσει η κοιτική της επιστολή. Δεν θα τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις. Εμείς ως καθολικοί διάδοχοι, όχι μόνο να το εκτελέσουμε, πιθανόν να εκτοστούμε και ζημία αν κάποιος εγείρει αξιώσεις. Τρίτον, δεν υπήρχε δεύτερος ανάδοχος στο διαγωνισμό για τις περιοχές που είχε αναλάβει η κοινοφελή μας επιχείρηση, για να πεις ότι φεύγει ο πρώτος ανάδοχος και αναλαμβάνει ο δεύτερος. Και τρίτον, επειδή έχουμε περιβαλλοντικό σκοπό και ήταν και κάτι το οποίο το εξήρε ο Υπουργός, δηλαδή πώς το καταφέρατε εσείς όταν δεν το κάνουν όλες τις επιχειρήσεις στη χώρα. Η αναφορά μας ήταν σαφής, καθώς εμείς έχουμε στο καταστατικό της κοινοφελούς επιχείρησης να έχει και περιβαλλοντικού χαρακτήρα σκοπό και δράσης. Έτσι λοιπόν, ο δάκος, η καταπολέμησή του προφανώς έχει να κάνει με το οικονομικό αποτέλεσμα που έχει για το παραγόμενο εισόδημα λόγω της πέδωσης του ελαιολάδου για τους παραγωγούς και τους δημότες μας. Από την άλλη, όμως, είναι και μια φιλοπεριβαλλοντική πολιτική όσον αφορά το ίδιο το δέντρο. Έτσι λοιπόν, με αυτή την επιχειρηματολογία, διεξοδικά και παραλαμβανόμενα διαβήματα συζητήσεις, πετύχαμε να εξαιρεθεί η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα του νόμου. Κύριε Μαλανδράκη, με βάση τη μεγάλη σας εμπειρία, δεν ξέρω αν με ακούτε βεβαίως. Προσπαθώ.
Ωραία. Με βάση τη μεγάλη σας εμπειρία, τι εκτιμάτε για τις υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις και εδώ στην Κρήτη και πανελλαδικά? Είναι οριστικό πλέον το λουκέτο, η κατάργησή τους και ότι θα περάσουν στους Δήμους? Κοιτάξτε, ο νόμος που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο ήταν σαφής ότι τα καταργεί όλα και επέτρεπε μέσα από μια διαδικασία μέχρι 15 Νοεμβρίου ετοιμάτων να έχει το δικαίωμα ο Υπουργός, ο αρμόδιος, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Λιβάνης συγκεκριμένα, να μπορεί να βγάλει μια πράξη, μια απόφαση στην ουσία, από την οποία θα δεχόταν την επιχειρηματολογία και τις ιδιαιτερότητες για την εξαίρεση συγκεκριμένων νομικών προσώπων. Που τελικά στη πράξη που έβγαλε, στην απόφαση δηλαδή που έβγαλε, αναφέρεται και 16 νομικά πρόσωπα. Σωστά. Είτε δημοσίου είτε ειδικού δικαίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό είναι κάτι που ισχύει και συλλήβδουν τα υπόλοιπα, εάν δεν βγάλει κάτι καινούριο στην πορεία. Θα πρέπει να ενσωματωθούν οι σκοποί τους στους οργανισμούς των Δήμων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024. Οι δε υποχρεώσεις που έχουν δημιουργήσει ή τα δικαιώματα τα οποία έχουν και κυρίως τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς τους οποίους επιτελούν, θα μεταφορθούν στο Δήμο, είτε σε υφιστάμενα τμήματα που υπάρχουν βάσει του ΟΗ των Δήμων, ή θα δημιουργηθούν νέα τμήματα για να μπορούν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες οι οποίες είναι στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα. Μάλιστα. Κύριε Μαλανδράκη, μια άλλη μεγάλη αλλαγή που φαίνεται να είναι στα σκαριά, αλλά δεν είναι κάτι επίσημο, είναι ουσιαστικά σενάρια και διαρροές, είναι η κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια και φυσικά και εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή, ουσιαστικά η ΔΕΙΑ με βάση αυτά τα σενάρια, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι επίσημο, οδεύουν προς κατάργηση και θα δημιουργηθούν νέοι ενιαίοι φορείς διαχείρισης νερού. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θέλει ο νομοθέτης, η πολιτεία, η κυβέρνηση συγκεκριμένα, να καταργήσει τις δημοτικές επιχειρήσεις. Που καταρχήν όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις δεν είναι το ίδιο. Εννοούμε για τη σύνδρευση, αποχέτευση. Ναι. Πολλές έχουν και άρδευση μέσα, όπως έχει και η δική μας ΔΕΙΑ, που το επιτρέπει ο καταστατικός νόμος του 1069 του 80. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Εάν πάει η κυβέρνηση να καταργήσει τις ΔΕΙΑ, θα πρέπει να μας πει ποιο θα είναι το μοντέλο το οποίο θα αναλάβει την καθολική παροχή του πόσιμου νερού, τη διαχείριση των λιμάτων και ταυτόχρονα φυσικά και το αρδευτικό που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο νερό σε ό,τι αφορά την παραγωγική αγροτική οικονομία του τόπου μας. Άρα δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα πάει να κάνει μια τέτοια οριζόντια κατάργηση των ΔΕΙΑ και θα πρέπει να μας πει ποιος θα είναι ο φορέας που θα αναλάβει την διαχείριση των νερών. Ποιος. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Πάντως αυτά τα σενάρια, φορέα, κύριε Μαλανδράκη, έχουν κυκλοφορήσει έντονα. Φαντάζομαι και σε εσάς έχουν φτάσει, νομίζω σε όλους τους αυτοδιοικητικούς, ιδίως το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια συζήτηση για δημιουργία φορέα σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτές είναι κάποιες ακροθυγώς συζητήσεις που τουλάχιστον φτάνουν, ο οποίος αυτός φορέας θα λαμβάνει το κομμάτι της διαχείρισης του νερού σε επίπεδο περιφέρειας. Και ξαναρωτώ, φαντάζεστε ένα φορέα σε επίπεδο Κρήτης? Ακόμα και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης που αυτή τη στιγμή έχει στο καταστατικό του σκοπό τη διαχείριση των υδάτων, τον ΟΑΚ το λεγόμενο. Ναι. Να μπορεί να διαχειριστεί το νερό, είτε το πόσιμο, είτε την επεξεργασία των λιμάτων και τα δίχτυα, ή ακόμα και το νερό της άρδευσης σε επίπεδο Κρήτης, πώς θα το κάνει? Εκτός και θέλει να βάλει μια ομπρέλα πάνω από τις ΔΕΙΑ, να τις αφήσει τις ΔΕΙΑ να λειτουργούν, αλλά μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης που και πάλι ξαναλέω. Ακόμα και αν βάλεις ένα οργανισμό ή συστήσεις ένα νέο οργανισμό για έναν ομπρέλα σε επίπεδο των ΔΕΙΑ του νησιού, ας πούμε για την περιφέρεια Κρήτης, θα πρέπει να γνωρίζεις τι σημαίνει αυτή τη στιγμή η διαχείριση του νερού είτε στην αγροτική οικονομία, είτε στα χωριά, είτε στους οικισμούς, γιατί δεν μιλάμε μόνο για αστικά κέντρα. Πρέπει να γίνει σαφές αυτό. Λοιπόν, άρα η οποιαδήποτε σκέψη αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αυτή τη στιγμή έχουν συγκροτηθεί οι ΔΕΙΑ και παρέχουν την καθολική υπηρεσία της παροχής πόσιμου νερού και το λοιπόν υπηρεσιών που ανέφερα, θα πρέπει να είναι σαφές που πάει. Αυτή τη στιγμή το που είναι σαφές που πάει, εγώ δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι κάποιες σκέψεις για να βάλουν μια ομπρέλα, να κάνουν κάτι σε επίπεδο περιφέρειας. Περαιτέρω όμως, εκτός και έχουν άλλο κάτι άλλο στο μυαλό τους, το οποίο θα πρέπει να το μάθουμε στο επόμενο διάστημα. Ναι, όντως αυτό που λέτε, το τι θα γίνει το επόμενο βήμα, δεν έχει γνωστοποιηθεί, δεν έχει δει τουλάχιστον το φως της δημοσιότητας. Και νομίζω αντιλαμβάνομαι και τον προβληματισμό σας, διότι ένας οργανισμός κοινός δεν μπορεί να είναι σε θέση να γνωρίζει και τις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε Δήμο, σε κάθε χωριό της Κρήτης, σε επίπεδο ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης. Πολύ σωστά το λέτε. Εμείς, για να καταλάβουν τώρα οι τηλεθεατές σας, είμαστε ένας Δήμος με 128 χωριά, τα οποία είναι σε 51 κοινότητες, δηλαδή έχω 51 προέδρους συνεργάτες, και ταυτόχρονα έχουμε πάνω από 120 γεωτρήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο φάσμα, το οποίο
είναι και πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του, παρότι γνωρίζουμε ιδιαιτερότητες και προβλήματα λόγω του επαπαλαιωμένου δικτύου, των διαρροών, της προβληματικότητας που υπάρχει στη διασύνδεση του δικτύου και όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι, το ότι θα πάει να βάλει ένα φορέα από πάνω, ομπρέλα, ο οποίος θα πάει να επιβάλλει κάτι, θα γίνει. Νομίζω πρέπει να έχουμε μια πλήρη επίγνωση για τι περιβάλλον μιλάμε και δεν μιλάμε για μια ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα που έχει ένα αστικό περιβάλλον το οποίο διαχειρίζεται, μια ΕΙΔΑΠ. Mm-hmm. Μιλάμε, γι' αυτό και ο νομοθέτης δημιούργησε τη ΔΕΙΑ. Ακριβώς γιατί γνώριζε ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε επίπεδο επικράτειας και περιφερειακών δήμων. Μάλιστα. Σωστά. Κύριε Μαλανδράκη, να πάμε λίγο και στο δικό σας Δήμο, στο Δήμο Πλατανιά και στην επόμενη μέρα, στην επόμενη πενταετία που ανοίγει. Ποια είναι τα μέτωπα, οι προκλήσεις για την επόμενη πενταετία, οι στόχοι, το όραμα. Κοιτάξτε, ο Δήμος Πλατανιά έχει ένα προγραμματισμό, τον οποίο τον υλοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν τρία μεγάλα στοιχήματα, αν θέλετε, για την επόμενη περίοδο. Το ένα είναι να ολοκληρώσουμε τα έργα των καταστροφών, τα οποία έχουμε ήδη σε μεγάλο βαθμό προχωρήσει. Πάμε στις τελευταίες απορροφήσεις. Είναι έργα που κριθήκανε αναγκαία μετά τις μεγάλες καταστροφές του 2019. Δύσκολα έργα με δύσκολες μελέτες και εγκρίσεις. Και μάλιστα τα κάνουμε όλα μόνοι μας, χωρίς να έχουμε ούτε προγραμματική με το Υπουργείο, ούτε με την Περιφέρεια, αλλά με μια τεχνική υπηρεσία δικιά μας και με, φυσικά με εξωτερικούς συνεργάτες μελετητές. Ένα δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε όσο μπορούμε πιο πράσινο το Δήμο. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα. Έχουμε κάνει τα σχολεία μας, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενεργειακά πλέον, θα έλεγα, πράσινα. Δηλαδή, έχουμε βάλει πάνελ για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Περιμένουμε το ΔΔΕ να μας συνδέσει και έτσι το αποτύπωμά μας από τη σχολική μας δευτεροβάθμια κοινότητα θα είναι μηδενικό. Το ίδιο έχουμε κάνει και στα δημοτικά μας καταστήματα, στα δημαρχεία. Αυτό το συνεχίζουμε και στα θέματα των απορριμμάτων, της αποκομιδής. Έχουμε κάνει πλέον ένα ολόκληρο δίκτυο που τις επόμενες μέρες θα το ανακοινώσουμε για τα βιοαπόβλητα, το λεγόμενο καφέ κάδο, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό θα επεκταθεί σε επιχειρήσεις που παράγουν βιοαπόβλητα, δηλαδή στην ουσία αποφάγει, να το πω έτσι λίγο σχηματικά, οργανικά απόβλητα, για να αλαφρώσουμε τον πράσινο κάδο και να πετύχουμε μια διαφορετική διαχείριση στην πηγή. Το ίδιο έχουμε κάνει και σε άλλες μορφές ανακύκλωσης με το καθαρό χαρτί, όπου έχουμε ήδη βάλει στα σχολεία μας και σε δημοτικά κτίρια και σε δημόσιες υπηρεσίες στο Δήμο μας διακριτούς κάδους, ώστε το καθαρό χαρτί να μην ανακατεύεται με το άλλο χαρτί στο μπλε κάδο, αλλά να πηγαίνει κατευθείαν στη δεντισά για αξιοποίηση. Ένα επίσης μεγάλο στοίχημα για μας είναι να βελτιώσουμε με αρκετές εφαρμογές που κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Ήδη για τον ηλεκτροφωτισμό έχουμε προχωρήσει και δημιουργούμε μέσω μιας εφαρμογής τη δυνατότητα σε κάθε δημότη να πηγαίνει σε ένα στήλο που δεν ανάβει το φως και με το κινητό του να μπορεί να βγάζει μια φωτογραφία. Αυτόματα αυτό σκανάρεται μέσω μιας πλατφόρμας και έρχεται ακριβώς η συντεταγμένη του ιστού, σε ποιο χωριό είναι, σε ποιο σημείο είναι. Και ότι δεν λειτουργεί. Και αν δεν μπορεί με το κινητό να το κάνει, γιατί δεν έχει κινητό, ίσως ο δημότης, έχει πάνω ένα μοναδιαίο αριθμό ιστός και με ένα τηλέφωνο ξέρουμε ακριβώς για ποιο ιστό μιλάμε και δεν μπερδευόμαστε σε χωριά να πούμε στο σπίτι του τάδε, στη στροφή την τάδε κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση πόρων και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε κόστη. Και βεβαίως ένα άλλο στοίχημα σε ό,τι αφορά είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλές παιδικές καρές πιστοποιημένες, πάνω από 20 στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα δημιουργούμε και τρεις μεγάλους παιδότοπους με τη δυνατότητα συνάθρησης των δημοτών μας. Αφενός οι μικροί για να παίζουν οι μεγάλοι είτε σε υπαίθρια γυμναστήρια, είτε σε χώρους οι οποίοι θα είναι σαν μικρά θέατρα, είτε σε χώρους αναψυχής να μπορούν να συνεδρίσκονται και η δημιουργία αυτών των υπαίθριων δημόσιων χώρων σε ένα Δήμο ο οποίος είναι τουριστικό το καλοκαίρι, αλλά από την άλλη θέλουμε να έχουμε το δημότη μας και να παραμένει. Μαζί με τις υποδομές που έχουμε κάνει με νέο βρεφικό σταθμό, παιδικούς σταθμούς, όλες μας τις δημοτικές ενότητες. Αυτό ήθελα, κύριε Παλανδράκη, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για τη σχολική στέγη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ για τη σχολική στέγη. Ποιος είναι ο προγραμματισμός και τι γίνεται με τη μάχη της Λακκούβας, όπως λέμε έτσι απλά. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την προσχολική φροντίδα, έχουμε αυτή τη στιγμή δημιουργήσει παιδικούς σταθμούς σε όλες μας τις ενότητες. Έχουμε κάνει 2 καινούριους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε αναβαθμίσει τους προγενέστερους. Έχουμε δημιουργήσει βρεφικό σταθμό με 2 τμήματα για πρώτη φορά στο Δήμο μας. Και σε όλα μας τα σχολεία, αυτή τη στιγμή, μέσω του προγράμματος Τρίτσης, που έχουμε υποβάλει πρόταση και έχει ενταχθεί και τώρα υλοποιείται, αναβαθμίζουμε όλες τις αυλές των σχολικών μας κτηρίων. Έχουμε δημιουργήσει υπαίθριους χώρους για αθλοπαιδιές, μπάσκετ, βόλεϊ κλπ. Και παράλληλα κάνουμε και μια μεγάλη, όπως είπα πριν, και ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, που είναι σημαντικό, αλλά και κτηριακή αναβάθμιση των κτηρίων.
Έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τη συνεχίζουμε σταθερά για να μπορούν οι σχολικές μας επιδομές να έχουν τα εχέγγυα για μια σωστή εκπαιδευτική λειτουργία. Να μην υστερούν από κανένα συγκρότημα και δεν γκρίβομαι να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για τις σχολικές μας υποδομές. Κάτι που το αναγνωρίζει και η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δηλαδή, που έχουν περάσει από διάφορα συγκροτήματα σε σχέση με τη λειτουργία τους και σε σχέση και με τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις που δίνει ο Δήμος στις σχολικές επιτροπές για να μπορούν να έχουν την εκπαιδευτική του λειτουργία με πολύ υψηλά στάνταρ. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Μαλανδράκη, για τον τουρισμό. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την επόμενη σεζόν και τα επόμενα χρόνια, γιατί ο Δήμος Πλατανιά είναι ένας αμιγός τουριστικός Δήμος. Κοιτάξτε, στο κομμάτι αυτό των υποδομών, να ξέρετε ότι ήδη ο Δήμος έχει κάνει μια πλήρη μελέτη για την επέκταση των πεζοδρομίων στην παλιά Εθνική Οδό. Τα είχαμε φέρει μέχρι την περιοχή του Μάλεμε, του ιστορικού αεροδρομίου, θα το γνωρίζουν ίσως και οι τελεθεατές σας. Από εκεί έχουμε άλλα 6,5 χιλιόμετρα μέχρι το Κολυμβάρι. Εκατέρωθαν δηλαδή 13 χιλιόμετρα πεζοδρόμιο, προϋπολογισμού 5 εκατομμύρια. Δημοπρατείται τις επόμενες μέρες και αυτό το έργο. Είναι πάνω στην παλιά Εθνική Οδό. Και συγχρόνως περνάμε μέσα από το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Για πρώτη φορά καταλαμβάνουμε χώρο του αεροδρομίου για να κάνουμε μια πεζοπορική ποδηλατική διαδρομή. Αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές μας αναβαθμίζουμε για να μπορούμε να δεχόμαστε και τους επισκέπτες, αλλά παράλληλα να έχουν χρήση και οι δημότες μας. Και με τον τρόπο αυτό να βοηθάμε, όπως και με διαδρομές περιπατητικές που έχουμε κάνει και μονοπάτια, 130 χιλιόμετρα πιστοποιημένα μονοπάτια αυτή τη στιγμή στο Δήμο, για να μπορούν να έχουν οι δημότες την ευκαιρία να αφενός οι ίδιοι και ο εσωτερικός τουρισμός, αλλά αφετέρου και οι επισκέπτες. Δηλαδή εμπλουτίζουμε το τουριστικό μας προϊόν αυτή τη στιγμή με εναλλακτικές δραστηριότητες για τους επισκέπτες μας. Μάλιστα. Κύριε Μαλανδράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.